Τώρα τι να πω. Εντάξει. Καμιά φορά λέω, έχω τρέλα εγώ παραπάνω από τους άλλους. Αλλά συνέχεια μου αποδεικνύει η πραγματικότητα ότι έχει κι άλλους πολύ πιο τρελούς από μένα. Και τους χαίρομαι γιατί θέλω να τους κάνω φίλους για να κάνουμε συναγωνισμό τρέλας. Λοιπόν, είμαι εδώ αραχτός, Σάββατο. Τελευταία, ας πούμε, εξομολόγηση, τελευταίο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα, γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε Χριστούγεννα. Και μου σκάνε μούρι τώρα, κοιτάξτε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 παιδιά και άλλα 10 που φύγανε και άλλα 10 ίσως που θα ξανάρθουν. Και λέω, ρε Θεέ μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι τι λέμε, ότι νεολαία και έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει και έτσι λένε ρε παππούδες και γιαγιάδες ότι ξεφύγανε και πολύ και τα λοιπά. Και σου έρχονται τούτα εδώ τα πλάσματα και σου λέει ο ένας από τη Θεσσαλονίκη, ο άλλος από τις Σέρες, ο άλλος από την Καβάλα, ο άλλος από την Κοζάνη για να δουν λέει τον παπά. Εντάξει, άμα είσαι τρελός έρχονται να σε δουν. Είσαι αξιοθέατο. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ και σας περιμένω όλους με μια αγκαλιά τεράστια για να πούμε ο ένας τον άλλον να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Και είναι ρε εσείς τιμή για μένα ύψιστη όταν έρχεστε εδώ και ανοίγετε την καρδιά σας και την καρδιά σας πάντα την αγαπάω και τα λαθάκια σας τα αγαπάω. Γιατί τα λαθάκια, αν τα βάλεις και γίνουν δάσκαλοι, μαθαίνουμε πράγματα. Δεν μαθαίνουμε όταν το παίζουμε ωραίοι και σπουδαίοι και άγιοι. Τότε εγωισμό μαθαίνουμε. Πότε μαθαίνουμε ρε εσείς? Όταν τα λαθάκια μας τα δεχόμαστε. Δικά μας είναι και αυτά. Ο Παπαχρήστος λοιπόν σήμερα νιώθει περήφανος. Νιώθει περήφανος με όλους σας εδώ. Ναι. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Με αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όποιος αγαπήσει πολύ, γίνεται και πιο ευτυχισμένος από όλους. Άντε, να είμαστε καλά!